Φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη χαρά μου να βρίσκομαι στο όμορφο νησί σας. Έχω, είναι αλήθεια, πολλά χρόνια να έρθω. Και πάντοτε όταν επισκέφτομαι αυτό το νησί, νομίζω ότι το φως του Αιγαίου, το φως των Κυκλάδων, αλλά και η μεγάλη παράδοση αυτού του τόπου, γεμίζουν τα συναισθήματα με αρμονία και με δημιουργικότητα. Θέλω να σας πω ότι η αφορμή της επίσκεψής μου είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για όλες τις Κυκλάδες, αλλά και για την ελληνική οικονομία. Πριν από λίγο βρέθηκα στη Σύρο, όπου εγκαινιάσαμε την ηλεκτρική διασύνδεση της Σύρου με την υπηρετική χώρα, με το Λαύριο, αλλά και τη διασύνδεση της Σύρου με την Τίνο, με την, και από εκεί βεβαίως όλο το δίκτυο διαμορφώνεται με την Άξο, με την Πάρο, με τις Δυτικές Κυκλάδες. Ένα έργο πιστεύω εμβληματικό, ένα έργο πνοής, ένα έργο που θα συνεισφέρει τα μέγιστα στην αναπτυξιακή προοπτική των Κυκλάδων, που αποτελούν όχι μόνο την ατμομηχανή του τουρισμού, αλλά και έναν ιδιαίτερο τόπο. Ιδιαίτερο τόπο σε ό,τι αφορά τη φυσική του ομορφιά, σε ό,τι αφορά όμως και την πολιτισμική του παραγωγή, τον πολιτισμό του δηλαδή. Έναν ιδιαίτερο τόπο με εξαιρετικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μας, ιδιαίτερα μετά από αυτήν την πολυετή κρίση που όλοι βιώσαμε. Ιδιαίτερα όμως η Τίνος είναι ένα νησί ευλογημένο, με την κυριολεξία, με επιτραπή του όρου, ένα νησί που βεβαίως πολλοί το γνωρίζουμε για τα δύο βασικά του χαρακτηριστικά, την Παναγία της Τίνου, εμβληματικό τοπόσημο της Ορθοδοξίας, της Ορθόδοξης πίστης, αλλά και τη μεγάλη, μακρά, πολιτισμική παράδοση. Είναι ένα νησί πολιτισμού, όπου ιδιαίτερα στη μαρμαρογλυπτική, στη ζωγραφική, έχει πολύ μεγάλους ανθρώπους αναδείξει, τον Χαλεπά, τον Γκίζη, ανθρώπους που έχουν ταυτίσει το όνομά τους με την πολιτισμική ιστορία, όχι της Τίνου, αλλά ολόκληρης της χώρας μας. Θέλω να σας πω λοιπόν πως έχω ευνηδιαστεί το τελευταίο διάστημα σε σχέση με την Τίνο. Μια φορά αρνητικά και μια φορά σήμερα πάρα πολύ θετικά. Και ας μου επιτρέψετε να σας εκμυστηρευτώ αυτήν την, αν θέλετε, αυτόν τον διτό ευνηδιασμό. Ο πρώτος ευνηδιασμός ήταν όταν πήρα την απόφαση να υλοποιήσουμε μια δέσμευσή μας προς τον τινιακό λαό, τις τοπικές αρχές, τους πολίτες της Τίνου, σε ένα αίτημα το οποίο είναι μακρόχρονο αίτημα. Ο ευνηδιασμός αφορούσε, όταν λοιπόν πήρα την απόφαση να υλοποιήσουμε, να κάνουμε αποδεκτό αυτό το αίτημα, το οποίο αφορά το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Τίνου, το οποίο επανήλθε, αυτό ήταν το αίτημα και αυτή η απόφασή μας, επανήλθε στο παραδοσιακό νομικό καθεστώς του, δηλαδή στην κανονικότητα. Και ευνηδιάστηκα από τις αντιδράσεις και από τις πιέσεις που δεχτήκαμε προκειμένου να μην προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτού του αιτήματος. Ευνηδιάστηκα γιατί. Ευνηδιάστηκα γιατί θεωρώ, πιστεύω, φρονώ, είναι η άποψή μου, ότι η Εκκλησία είναι κλήρος και λαός, όχι μόνο κλήρος. Και αν θέλετε να αναφερθούμε και στην καταγωγή της έννοιας Εκκλησία, από τα αρχαία χρόνια, Εκκλησία του Δήμου, αλλά να μιλήσουμε και για τη σημασία που μπορεί να έχει στη σύγχρονη εποχή και για την αξία που μπορεί να έχει αυτό, τόσο για την Ορθόδοξη πίστη, όσο και για τις τοπικές κοινωνίες. Σήμερα ευνηδιάζομαι θετικά,
διότι βλέπω πόσο μεγάλη σημασία, δεν το περίμενα, είχε αυτή η απόφαση και η υλοποίησή της για την τοπική κοινωνία, για τον λαό της. Θέλω λοιπόν, μιας και μου δίνεται ευκαιρία, καθότι εγώ δεν μίλησα τις μέρες εκείνες, να επαναλάβω αυτό που σας είπα. Δεν διαρριγνύουμε την κανονικότητα. Δεν προχωρούμε σε κάποια ανατροπή. Αλλά επανερχόμαστε στην κανονικότητα, επανερχόμαστε στο καθεστώς το νομικό που παραδοσιακά υφίσταται από το 1823 που ιδρύθηκε το Ίδρυμα και είναι στενά συνδεδεμένο με την θρησκευτική και κοινωνική ζωή του νησιού. Ένα Ίδρυμα που έχει διαχρονικά διτό χαρακτήρα και διτή αποστολή. Να εκφράζει το θρησκευτικό συνέστημα των Ορθοδόξων Ελλήνων, έχοντας ως βάση και σημείο αναφορά στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρία Τίνου, αλλά ταυτόχρονα και να αναπτύσσει μια πολύπλευρη δράση, ένας πολύπλευρος οργανισμός που έχει το χαρακτήρα ενός ευαγούς εθνικού καθιδρύματος. Ο διτός λοιπόν αυτός χαρακτήρας είναι που καθιστά αυτό το Ίδρυμα ιδιόμορφο, τόσο σε σχέση με τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όσο και σε σχέση με τα εκκλησιαστικά ιδρύματα. Για πάρα πολλές λοιπόν δεκαετίες το Ίδρυμα υπαγόταν στην εποπτεία του κράτους. Πότε διαταράχθη αυτή η λειτουργία? Επί δικτατορίας το 1969. Όταν με αποφάσεις της κυβέρνησης των δικτατόρων, της Χούντας, παραχωρήθηκε η εποπτεία αποκλειστικά στην Εκκλησία της Ελλάδος. Και αποκαταστάθηκε αμέσως αυτή η λειτουργία μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας με την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και αυτή η κανονικότητα διαταράχθηκε το 2014, χωρίς μάλιστα καμία συζήτηση, προειδοποίηση, χωρίς κανέναν ουσιαστικό διάλογο με την τοπική κοινωνία. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε να επαναφέρουμε την κανονικότητα, να αποκαταστήσουμε την κανονικότητα που διαταράχθηκε το 2014, επαναφέρουμε το Ίδρυμα στο καθεστώς με το οποίο λειτουργούσε από την ίδρυσή του σχεδόν για 2 αιώνες, δηλαδή ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υπό την εποπτεία του κράτους, διοικούμενο και από κληρικούς και από λαϊκούς. Είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσει την εξαιρετική κοινωνική και πολιτισμική του δραστηριότητα, διασφαλίζοντας μέσα από την αρμονική συνύπαρξη και συνεργασία των εκπροσώπων του κλήρου και του λαού την συνέχεια και την παράδοση σύμφωνα με την επιθυμία των ιδρυτών του. Επιτρέψτε μου λοιπόν, πέραν του ζητήματος αυτού, με την αφορμή της επίσκεψής μου, να σας πω και κάποιες σκέψεις που αφορούν το νησί σας, αφορούν τις Κυκλάδες, αφορούν τη χώρα μας. Βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη καμπή μετά από μια μακρά περίοδο οικονομικής δυσχέρειας, οικονομικής κρίσης, πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, αλλά βρισκόμαστε σε μια περίοδο που πιστεύω ότι πρέπει όλοι μας να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας απέναντι στον τόπο και στις επόμενες γενιές. Και είναι τώρα που πρέπει να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις. Κρίσιμες αποφάσεις για την αναπτυξιακή προοπτική, κρίσιμες αποφάσεις όχι μόνο για να επουλώσουμε τις πληγές της κρίσης και να αποκαταστήσουμε, αν θέλετε, την κανονικότητα, αλλά κυρίως για να δημιουργήσουμε στέρεα θεμέλια για την Ελλάδα της νέας εποχής. Δεν αρκεί, φίλες και φίλοι, η έξοδος από την κρίση, δεν αρκεί η έξοδος από τα μνημόνια που κοντοζυγώνει, χρειάζεται να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα σε στέρεες βάσεις. Σας θυμίζω ότι οι αιτίες που μας οδήγησαν σε αυτή την πρωτοφανή περιπέτεια υπήρχαν και μεγενθήθηκαν κατά τα χρόνια των παχαίων αγελάδων, όχι στα χρόνια της κρίσης. Τα χρόνια εκείνα που σχεδιάζαμε Ολυμπιάδες και οργανώσαμε Ολυμπιάδες, τα χρόνια εκείνα που θεωρούσαμε
ότι δεν θα διαταραχθεί η ευημερία ποτέ. Τα χρόνια εκείνα που οι μισοί κυκλοφορούσαν με κίτρινες εφημερίδες οικονομικές γιατί έπαιζαν χρήματα στο χρηματιστήριο, τα χρόνια εκείνα που δυστυχώς ως πολιτεία, ως χώρα, δεν στήσαμε σε στέρεες βάσεις την οικονομία μας, δεν δημιουργήσαμε κοινωνικές υποδομές ώστε να μπορέσουμε να προφυλάξουμε τη μεγάλη πλειοψηφία, την κοινωνική πλειοψηφία στις φουρτούνες και στις τρικυμίες που ήρθαν αργότερα. Και πρέπει τώρα να το κάνουμε αυτό. Πρέπει τώρα να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα σε στέρεα θεμέλια. Πρέπει τώρα η ανάπτυξη που όλοι παλεύουμε να έρθει και έχει ήδη έρθει να είναι ανάπτυξη όχι μόνο για τους λίγους αλλά για τους πολλούς. Να είναι δίκαιη ανάπτυξη. Δηλαδή αυτό που περσεύει να ξαναγυρνάει πίσω και να μοιράζεται δίκαια στην πλειονότητα του ελληνικού λαού. Φίλες και φίλοι, σήμερα στη Σύρο εγκαινιάσαμε ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει από τη δεκαετία του 70. Είμαι ευτυχής που εγώ ως Πρωθυπουργός το εγκαινίασα, γιατί σημαίνει ένα βήμα εξυγχρονισμού. Και είμαι ευτυχής διότι αυτό το βήμα θα έχει πολλαπλά ωφέλη στην τοπική οικονομία, στα νησιά των Κυκλάδων, αλλά και στην οικονομία γενικότερα. Διότι εξοικονομούμε κόστος ενεργειακό, διότι από σήμερα και μπρος για κάθε χρόνο που περνάει θα εξοικονομούμε πάνω από 80 εκατομμύρια από το κλείσιμο των πετρελαϊκών μονάδων σε τρία νησιά και βεβαίως στην πλήρη ολοκλήρωση όλων των φάσεων του έργου θα μπορούμε να εξοικονομούμε πολύ περισσότερα, διότι αφήνουμε ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα θετικό, διότι σταματάνε ρηπογόνες εργασίες και διότι έχουμε μια προοπτική και ενεργειακής ασφάλειας, αλλά και επενδύσεων σημαντικών που μπορεί να έρθουν μέσα από αυτή τη διασύνδεση, επενδύσεων στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θέλω όμως εδώ να σημειώσω κάτι. Μίλησα πριν για δίκαιη ανάπτυξη, τώρα θα μιλήσω για βιώσιμη ανάπτυξη. Οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές δεν μπορεί να είναι ούτε έργα φαραωνικά, ούτε έργα τα οποία θα καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον, ούτε έργα τα οποία θα αλλοιώνουν το φυσικό τοπίο. Και αυτό το λέω διότι γνωρίζω ότι και εδώ στο νησί σας υπήρξαν τέτοιες προτάσεις που δικαίως βρήκαν την αντίδραση της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Θα προχωρήσουμε λοιπόν το αμέσως επόμενο διάστημα στην διαδικασία αναθεώρησης του ειδικού χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με βάση τις ανάγκες και τις εκκλήσεις των τοπικών κοινωνιών καθώς και τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Η διαδικασία της αναθεώρησης θα αποτελέσει αντικείμενο εντατικής διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες, τους παραγωγικούς φορείς, καθώς και τις αρμόδιες περιφερειακές και δημοτικές αρχές. Γιατί για μας προϋπόθεση για να προχωρήσουμε σε κάθε μεταρρύθμιση που θα μας πηγαίνει προς τα μπρος, είναι να διασφαλίζουμε μέσα από το διάλογο τη συνένεση των τοπικών κοινωνιών. Και με αυτή την έννοια θεωρώ ότι ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς διαλόγου, σύνθεσης και συναπόφασης που εγκαινιάσαμε και λειτουργήσαμε το προηγούμενο διάστημα ήταν αυτός ο θεσμός των περιφερειακών συνεδρίων για την ανάπτυξη στις 13 περιφέρειες της χώρας, συνέδρια τα οποία φέρανε στο ίδιο τραπέζι κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση, τοπικούς παραγωγικούς φορείς, διότι πράγματι όχι μόνο είμαστε στο ίδιο τραπέζι αλλά και στην ίδια πλευρά του τραπεζιού. Στην ίδια βάρκα είμαστε και πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε το λιθαράκι μας να πλέψει σε ήρεμα νερά και να προχωρήσει μπροστά. Το επόμενο περιφερειακό συνέδριο θα αφορά το Νότιο Αιγαίο, στη Σύρο και στη Ρόδο. Και εκεί θα έχουμε την ευκαιρία τόσο με τον Δήμαρχο όσο και με δημάρχους από άλλα νησιά των Κυκλάδων, όλου του Νότιου Αιγαίου, και την περιφέρεια και τοπικούς φορείς να κουβεντιάσουμε τόσο για τα προβλήματα που αναζητούν λύσεις και να δώσουμε λύσεις,
Διότι συμφωνώ απόλυτα με αυτή τη ρίση, αγαπητέ Δήμαρχε, που μου διάβασες πιο πριν, ότι σημασία έχει και πιο επαναστατικό είναι όχι να εξαγγέλεις, αλλά να υλοποιείς σημαντικές αποφάσεις. Θα κουβεντιάσουμε λοιπόν για να λύσουμε τα προβλήματα, αλλά κυρίως για να αξιοποιήσουμε τα μεγάλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχει ο τόπος σας. Και δεν μπορεί αυτά να εξαντλούνται μονάχα στον τομέα του τουρισμού. Εμείς θέλουμε οι Κυκλάδες να ευημερούν 12 μήνες το χρόνο και όχι μόνο στο μισό του χρόνου που υπάρχει ο τουρισμός, γι' αυτό και πρέπει να δούμε και τις άλλες σημαντικές πτυχές, τα μεγάλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του τόπου, για να τα αναδείξουμε και να δώσουμε σε αυτά προοπτική. Θέλω να κλείσω λέγοντας όμως το εξής. Για μένα, μία πολύ σημαντική δέσμευση που είμαι αποφασισμένος να την υλοποιήσουμε, εξίσου εμβληματική με τα εγκαίνια σήμερα στη Σύρο της ενεργειακής διασύνδεσης, είναι αυτό που δουλεύουμε εντατικά προκειμένου να ανακοινώσουμε και να υλοποιήσουμε άμεσα μέσα στο 2018, και αφορά το επίσης εμβληματικό αίτημα των νησιωτών μας για το λεγόμενο μεταφορικό ισοδύναμο. Δηλαδή, να μπορούν οι πολίτες που διαμένουν στα νησιά μας να πληρώνουν το ίδιο για αντίστοιχες αποστάσεις χιλιομετρικά με αυτό που πληρώνουν οι πολίτες που διαμένουν στην υπηρετική Ελλάδα για αντίστοιχες αποστάσεις. Έχουμε εξασφαλίσει τους πόρους για την πρώτη σε πιλωτικό στάδιο εφαρμογή το 2018, άμεσα, φέτος, μέχρι το καλοκαίρι, με στόχο το 2019 αυτό να επεκταθεί σε όλο το Αιγαίο, αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Διότι εμείς πιστεύουμε ότι ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει η πατρίδα μας είναι η νησιωτικότητα. Αυτό είναι ευλογία, δεν είναι κατάρα, και πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους νησιώτες μας όχι ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, αλλά ως πολίτες με δικαιώματα, πολίτες που έχουν τη δυνατότητα να παράξουν, να δημιουργήσουν, να πάνε την Ελλάδα μπροστά. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις και με την βεβαιότητα ότι η χώρα μας, βγαίνοντας από μια μακρά περιπέτεια, μπορεί να ατενίζει με περισσότερη αισιοδοξία το μέλλον, με αυτή την αισιοδοξία που ταιριάζει με το φως των Κυκλάδων και της Τίνου, έτσι όπως αντανακλά στα λευκά μάρμαρα, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να σας πω ότι η παρουσία σας και η βοήθειά σας και η συνδρομή σας είναι αυτή που μπορεί να πάει μπροστά τα πράγματα. Δεν υπάρχει αμφιβολία, βρεθήκαμε και είμαστε ακόμα μπροστά σε δυσκολίες. Σημασία έχει όμως αυτές τις δυσκολίες να τις ξεπερνάμε με ενότητα, με αισιοδοξία και με πίστη στις δυνάμεις μας. Και θέλω να το ξέρετε αυτό. Έτσι όπως λειτουργήσα στο θέμα που από ό,τι είδα σας αφορά πάρα πολύ, περισσότερο από όσο εκτιμούσα, έτσι όπως λειτουργήσα σε αυτό το θέμα, έτσι λειτουργώ και θα λειτουργώ και εγώ και αυτή η κυβέρνηση σε όλα τα μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα. Θα προχωράμε μπροστά εφαρμόζοντας αυτό που πιστεύουμε ότι είναι δίκαιο, θα προχωράμε μπροστά κάνοντας πράξη αυτό που η μεγάλη πλειοψηφία απαιτεί και διεκδικεί μέσα από αγώνες. Τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.